Αυτήν την παμέγιστον εορτήν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που αφορά όμως και εμάς, ότι έπραξεν ο Χριστός επί της γης ως Θεάνθρωπος Ιησούς, το επαναλαμβάνομεν και εμείς, τηρουμένων των αναλογιών μεταξύ Θεανθρώπου και ανθρώπου, και θα το ζήσουμε κι εμείς. Άρα, όλα αυτά τα οποία εμείς χαρακτηρίζουμε ως γιορτές και κάνουμε κόλπικα και κάνουμε άρτους και φέρνουμε κρασί και λάδι και καλώς πράττουμε, και αυτά χρειάζονται, όλα μετέχουν στη γιορτή και στην αγιότητα, και το κυριότερο, σε κάθε γιορτή φροντίζουμε να κοινωνούμε. Το σώμα και το αίμα αυτού που μας έδωσε τα εξής τρία. Απάνω στο σταυρό και μέσα από τον τάφο του. Το ένα. Όταν λέμε Πάσχα, γιορτάζουμε την νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Βλέπετε και σήμερα ακόμα που ζούμε στην μετάχριστο ζωή, όταν ο άνθρωπος δεν τον πληροφορεί η καρδία του ότι εσυγχωρεθήκαν οι αμαρτίες του, έρχεται η ώρα να αποχωριστεί η ψυχή που το σώμα δια του θανάτου του σώματος, όχι της ψυχής, μόνο το σώμα πεθαίνει, και ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο. Ενώ ο θάνατος είναι νικημένος. Γιατί σου γκρίζουμε να βγάζει. Τι λέμε. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, μετά θανάτο, θάνατον ανέστη. Και έτσι τη μνήμαση, σε αυτούς δηλαδή που είναι μέσα στα μνήματα και μόλις προλίγου που σε κάμαμε τα μνημόσυνά τους, και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Όχι μόνο σε εμάς που νομίζουμε ότι ζούμε. Και μακάρι να ζούμε τη ζωή του Χριστού. Αλλά ακόμη και για τους και κοιμημένους που δεν είναι πεθαμένοι, που δεν είναι νεκροί, για τους και κοιμημένους εχάρισε τη ζωή του ο Χριστός, και συνεχίζει και τη χαρίζει στην αιώνια ζωή που πηγαίνει η αθάνατος ψυχή όταν χωριστεί από το σώμα, και αυτό θα ολοκληρωθεί και θα μεγαλυνθεί έτη και έτη και έτη και έτη τη Δευτέρα Παρουσία, όπου και το σώμα θα επανενωθεί, το σώμα το κεκοιμημένο το δικό μου, αν είμαι μέσα στους κεκοιμημένους τότε, θα επανενωθεί με την αθάνατο ψυχή μου. Για να δοξαστεί και το σώμα, για να έχει ζωή αιώνιον, και το σώμα, να έχει φως δηλαδή,
ένα φως τριαδικών, καθότι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Ένα φως που μας έλεγε η σύγχρονη Αγία από την Κρήτη, η γερόντισσα σαν Γαλακτία, δεσπότη μου έγινε. Είναι ένα φως γεμάτων πληροφορίες. Τι δεν κάνουν τα παιδιά και οι νέοι και οι μεγάλοι όλη μέρα να κρατούν αυτά τα κινητά τηλέφωνα να κοιτάζουμε μέσα. Γιατί λέει πληροφορίες, πληροφορική, η εποχή της πληροφορικής. Εάν έχουμε τόσο πόθο και αφιερώνουμε τόσο χρόνο στα κινητά μας τηλέφωνα για να έχουμε επίγειες, πολλές φορές αχρίαστες, αμαρτωλές επιθυμίες και πληροφορίες και ειδήσεις και εικόνες και είδωλα των εθνών. Σκεφτήκατε τη μισή ώρα που αφιερώνουμε για τα κινητά μας τηλέφωνα, για τις τηλεοράσεις και όλα αυτά τα έργα των ειδώλων. Τον μισό χρόνο λέω, εγώ δεν λέω να τα πετάξουμε. Αν τον μισό χρόνο τον αφιερώναμε για μελέτη πνευματική, προσευχή και φιλανθρωπία, να επισκεφτούμε τους γέρους γονείς μας εις τα χωριά που έμειναν εκεί να τα φυλάνε σαν θερμοπύλες, τα γυροκομεία, τα νοσοκομεία, τις φυλακές. Τον μισό χρόνο που λέμε δεν έχω χρόνο. Πόσα σκουπίδια γεμίζουμε το νου μας, την καρδία μας. Ενώ έχουμε έναν Θεό που μας λέει το πρώτο που σας είπα. Εγώ εσταυρώθηκα για σας, με τη θέλησή μου. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος. Με τη θέλησή του ήθελέντα επαθέντα. Είναι πολύ σημαντικό η θέλησή μας. Με τη θέλησή μας να νηστεύουμε. Όχι καταναγκαστικά, επειδή πρέπει. Επειδή ενηστεύει η μάνα μου. Επειδή μου το είπε η γυναίκα μου. Ή ο παπάς του χωριού μου. Να φέρω τη θέλησή μου, την επιθυμία μου σε τέτοιον πόθο που να λαχταρά όταν ανιστέψει. Να φέρω τον νου μου που δεν είναι ο εγκέφαλος όπως μας εμάθαιναν τα άθεα γράμματα της Ευρώπης ή στα σχολεία και στα πανεπιστήμια που πήγαμε και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που γέμισαν τα σπίτια. Άλλον είναι ο νους, δεν είναι ο εγκέφαλος. Εάν τον νου μας τον οδηγούμε όχι στο να απασχολείται με τις αισθήσεις και με το τι κάνουν οι άλλοι κρίνοντας και κατακρίνοντας, άλλος χρόνος χαμένος με κουτσομπολιά και σχόλια και συμπάθειες και αντιπάθειες. Αν αυτόν τον νου τον εμαζεύαμε από τις αισθήσεις και τον εκατεβάζαμε στην καρδιά, εκεί που ανεβαίνουν οι επιθυμίες και οι λογισμοί, και με αυτόν τον τρόπο μόλις βδούμε μέσα μας μια ζήλια, παράδειγμα, μέσα στην καρδιά να ανεβαίνει, ένα θυμό, εναντίον του διάβολου, επειδή δεν έψαλε καλά. Αμέσως, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Χριστέ μου, ελέησε τον διάκον, ελέησε και εμένα. Συγχώρεσε τον διάκον, συγχώραμε και εμένα. Θα διαλύσει το όνομα του Χριστού τη ζήλια. Θα την αφήσει να φτάσει ούτε στον εγκέφαλο, ούτε να βγάλει ρίζες και να γίνει μόνιμη παθολογία. Έτσι διορθώνεται ορθόδοξα ο άνθρωπος. Έτσι γίνεται νικητής στο δεύτερο που επέτυχε. Ο Χριστός από τον τάφο αυτό. Το θάνατον τον ενίκησε επί σταυρού.
πάνω στο σταυρό πέθανε. Ο Χριστός. Την αμαρτία όμως την ενίκησε όταν αναστήθηκε. Δεν επέτρεψε το Πνεύμα το Άγιον ούτε λεπτόν να αποχωριστεί από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και ο Σταυρός λέγεται ζωοποιός, αυτός που δίδει ζωή δηλαδή, αλλά και τι λέμε, η ζωή εντάφω κατετέθης Χριστέ. Στα εγκόμια του επιταφείου. Άρα όπου Χριστός, εκεί Άγιο Πνεύμα, εκεί Θεός Πατήρ, εκεί ζωή. Και τι λέει αύριο που θα κάνουμε πρώτα ο Θεός το Πάσχα και θα αρχίσουμε να ψέλνουμε τον κανόνα. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή. Να τη ζωή. Και τι άλλο, και το Μέγα Έλεος. Όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα, να μην μας κρίνει αυστηρά ο Θεός, να μας κρίνει με έλεος, με σπλαχνία, με συμπόνια. Τον καθέναν ανάλογα με την καταγωγή του, την ηλικία του, την κληρονομικότητά του. Το τι εδιδάχτηκε ή τι δεν εδιδάχτηκε. Το δεύτερο λοιπόν που ενίκησε, το πρώτο είναι ο θάνατος. Ο θάνατός μας. Το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε. Η αμαρτία. Το τρίτον τι είναι. Το τρίτον είναι ο διάβολος. Διότι διάβολος υπήρχε και υπάρχει. Και πάντοτε θα υπάρχει, καθότι είναι άγγελος πεπτωκός που έπεσε από το θέλημα του Θεού, από το φως, το ολόφωτο που είχε ο Ιωσφόρος. Αυτός τώρα, αφού δεν μπορεί να πειράξει τον Θεό, αφού ο Θεός είναι παντοδύναμος, πειράζει την εικόνα του Θεού, εμάς δηλαδή. Γι' αυτό είναι σημαντικό, όταν θέλουμε να νικήσουμε τον πειρασμό, τι κάνουμε, το σταυρό μας κάνουμε. Αυτόν το όργανο του θανάτου έγινε όπλο κατά του διαβόλου. Και τι ωραία που λέει ένας ψαλμός, να σας το ψάλλω κιόλας. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ό,τι σας είπα, τα λέει ο ψαλμός. Είδε τι αρχαίους προγόνους είχαμε. Είχαν ορθόδοξη πίστη και ήξεραν τέλεια ελληνικά. Και μπορούσαν με τα λίγα να λένε πολλά. Και να τα κάνουν και ύμνους και τραγούδια. Για να τα χωνεύει η ψυχή μας και να μαζεύεται ο εγκέφαλός μας πιο εύκολα. Αυτά τα τρία λοιπόν, αγαπητοί μου πολυστιπιώτες, θα γιορτάσουμε σύντομα. Αλλά δεν είναι μόνο το Πάσχα που γιορτάζουμε τα τρία. Την νίκη δηλαδή, επί του θανάτου, επί του διαβόλου και επί της αμαρτίας. Κάθε Κυριακή είναι αναστάσιμη μέρα. Γι' αυτό λέγεται Κυριακή. Είναι η μέρα Κυρίου. Κάθε Κυριακή τα πρώτα που ψέλνουν οι ψάλτες μας είναι τα αναστάσιμα. Προηγούνται πάντοτε τα αναστάσιμα. Και κάθε Θεία Λειτουργία, ας είναι και καθημερινή, είναι γεύση Αναστάσεως. Γιατί το σώμα και το αίμα που κοινωνούμε είναι το νεκρό σώμα που εμπήκε μέσα στον τάφο του Χριστού, αλλά το αναστημένο. Αυτόν το σώμα δηλαδή που ενίκησε το θάνατο. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα το δικό μας. Δεν αγαπούμε πολύ, και πρώτος εγώ, τον νικητή.
Αυτό είναι. Νομίζουμε ότι τον αγαπούμε. Βλέπετε, ο Άγιος Σάββας που γιορτάζει σήμερα και χάρηκα που έχετε και εικόνα του εκεί, έστω και μικρή. Αυτός, εσχέση με την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, τεράστια διαφορά. Από 12 χρονών μοναχο παιδί, αγαπούσε την Παρθενία. Βρε η μάνα του έκλαιε, γιέ μου να με γυροκομίσεις και ύστερα. Της λέει κάτι, ακούω μέσα μου μάνα, που με λέει να πάω να αφιερωθώ ολοκληρωτικά, ψυχήτε και σώματι, στην προσευχή. Και είχε την πορεία που ακούσαμε από τον αγαπητό Νεοκλή. Στα Ιεροσόλυμα, στα σπήλια του Χοζεβά, στο Άγιον Όρο στην Αγία Άννα και τέλος όταν τον εκάλεσε ο Άγιος Νεκτάριος, τον εγυροκόμησε στην ουσία τον Άγιο Νεκτάριο, ο Άγιος Σάββας. Και όταν εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος, έμεινε στο μοναστήρι άλλα 6 χρόνια. Τις πρώτες 40 μέρες μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, εκλειδώθη ο Άγιος Σάββας μέσα στο κελτίν του και δεν έφαγε τίποτε, έπινε μόνο νερό και του φέρναν αντίδωρο όταν τον εκκοινωνούσαν μέσα στο κελί. Και τι έκαμε 40 μέρες. Εζωγράφησε την πρώτη εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Η πρώτη εικόνα του Αγίου Νεκταρίου είναι διαχειρός Σάββα Ιερομονάχου. Έτσι. Και ύστερα πήγε στην Κάλυμνο και έκαμε εκεί μοναστηράκι δικό του και το λείψανε ότι είναι άφθορο, ναι. Όταν λίγα λείψανα που έχουμε, όπως του Αγίου Σπυρίδωνα που είναι άφθορο από τον 4ο αιώνα, αυτού το λείψανε όπως το βάλαν μέσα στο χώμα, έτσι έβγηκε. Δεν αποσυνδέθηκε. Λοιπόν, άφθορον λείψανε. Ήταν τόσο ντροπαλός, εκφύσεως. Και φαίνεται και ο Άγιος Νεκτάριος ήταν λίγο πειραχτήρης σαν εμένα. Ξέρετε πώς τον εφοράζε. Επειδή μόλις του έλεγε, Πάτερ Σάββα, έλα εδώ να φάμε. Πάτερ Σάββα, έλα να λειτουργήσουμε. Που το ανθρωπίν του λέει, έγινε το ολοκόκκινο. Και του έλεγε, Πάτερ Σάββα, του λέει, βάζε μόνο να σου φωνάξουμε το όνομα σου, ντρέπεσαι. Εσύ παιδί μου, του λέει, δεν είσαι Σάββας, είσαι Σαββίνη. Λοιπόν, σαν τα κορίτσια δηλαδή, τα παλιά κορίτσια, όχι τα τωρινά. Τα τωρινά σου απαντούν κιόλας. Ναι. Τόσο ντροπαλός άνθρωπος ήταν. Εσήμερα που γιορτάζει η ντροπή, γιορτάζει και ξεδιά ντροπή. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Βλέπετε τι σημαίνει η Εκκλησία Ορθόδοξη. Είναι μόνο για τους ντροπαλούς και τους κάθος πρέπει. Είναι και για τους αμαρτωλούς. Και μάλιστα για τους πολύ πολύ αμαρτωλούς. Η Αγία Μαρία, κακώς την ονομάζουν πόρνη. Δεν ήταν πόρνη. Ήταν κάτι χειρότερο. Η επιθυμία της πορνείας που εκκληρονόμησε που τη μάνα της και τη γιαγιά της. Ήταν οικογενειακό επάγγελμα στην Αιγυπτό για αυτές. Το καλλιέργησε και από επιθυμία, προσέξτε την αύξηση, από επιθυμία το έκαμε πόθο. Από πόθο πορνείας, όταν ένιωσε την απόλαυση της ειδονής σε όλον το είναι της, έγινε ο πόθος μανία. Η μανία βγάζει τον άνθρωπο έξω από το νου του, έξω από την λογική του. Δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Γίνεται ξεδιάντροπος. Δεν έχει ντροπή πλέον. Οπότε, με αυτήν την μανία, την εσκλάβωσε τον Σατανά. Επήγαινε να μα έβλεπε κανέναν ωραίον άντρα, τον επλήρωνε για να πάει μαζί.
και τον επαρακαλούσε. Γι' αυτό λέω δεν είναι πόρνη. Αυτοί εκπόρνευαν τους άντρες. Αυτοί οι μανιακοί είναι φωμανείς, όπως λέγεται στη γλώσσα της ψυχιατρικής, εμπήκε στο καράβι και τα αεροσόλυμα. Και ακούσατε τι μας είπε ο καλός μας επίτροπος. Δεν την άφησε ο άγγελος της να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο. Ήρθε σε συνέστηση. Επιτέλους ήρθε η ντροπή μέσα της. Πήγε στην Παναγία. Πού να πάει αυτό. Είχε μια Παναγία, λέει, εκεί στην αυλή των Ιεροσολύμων, ένα ψηφιδωτό. Επήγαινε εκεί και της είπε, Παναγία μου, άσε με να προσκυνήσω το σταυρό και τον τάφο του γιού σου. Πιστεύω ότι αυτός είναι Θεός, πιστεύω ότι αυτός είναι και άνθρωπος, ότι εσύ τον αγέννησες, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Κι άμα με αφήσεις να περάσω, να προσκυνήσω τον Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιον Τάφον, εγώ μετά θα πάω στον Μάντζιπα. Ο Μάντζιπας είναι ο αρτοποιός. Θα πάρω δύο ψωμιά και αυτά τα δύο ψωμιά σε παρακαλώ να μην λείψουν ποτέ. Όσα χρόνια μου δώσεις θα πάω στην έρημο για κάθε αμαρτία να κλάψω. Να μετανοήσω. Ούτω και έγινε. Προσκύνησε. Επήρε την ευχή της εικόνας της Παναγίας, του Τιμίου Σταυρού, του Παναγίου Τάφου, εκεί δηλαδή που ο νικητής Χριστός επέτυχε τα τρία που σας είπα προηγουμένως και επήγε στο Μάντζιπα. Πήρε δύο, αγόρασε με τα χρήματα που είχε δύο ψωμιά. Και πήγε πέραν του Ιορδάνου. Επήγα και ήρθε την έρημο σε. Την έρημο εκεί πέραν του Ιορδάνου. Δεν υπάρχει πιο άσχημος τόπος. Σκεφτείτε λίγο πώς είναι η αλική της Λάρνακας. Όταν ξηραφτεί, όχι όταν είναι τραφική, όταν ξηραφτεί και το άλλας, σκεφτείτε αυτό να είναι πίσω με την Κύπρο. Με κάτι μικρά λοφούδια, έτσι. Μα πώς επέρασε αυτή η κύμα, μόνον οι Έλληνες ζουν. Παλιά, στα χρόνια της Αγίας των 7ο αιώνα, είχαν και λιοντάρια και άλλα άγρια ζώα. Και όμως, αυτή η γυναίκα της αμαρτίας επέρασε εκεί, ακούσατε πόσα χρόνια, 47. Από νέα και ωραία κοπέλα που ήταν, έγινε μικραία. Τι έκανε 47 χρόνια στην έρημο. Σκεφτήκαμε. Νερό μπορεί να πει κάποιος έπινε από τον Ιορδάνο, από καμιά πηγή που υπάρχει. Τα ψωμιά τα κράτησε ο Θεός. Και όπως λέει και η Αγία Ματρώνα, μην έχετε για να έρθει πείνα, λέει, όταν θα γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος. Αυτός που μας ετοιμάζουν τώρα ο πόλεμος. Όσοι πιστεύετε, ένα φυλλαράκι θα κόβετε από το δέντρο, ένα φυλλαράκι. Θα το σταυρώνετε και θα περνάτε μια εβδομάδα. Όπου γαρβούλετε Θεός, νικάτε φύσεως τάξης. Το ίδιο με συνέβη και με την Αγία. Το πρόβλημα δεν ήταν ούτε το νερό, ούτε το φαΐ. Αυτά φροντίζει ο Θεός. Το πρόβλημα ήταν οι ενοχές που είχε από τις πολλές αμαρτίες και εξαιρέτως τις σωματικές, τις σαρκικές που έκαμε της πορνείας και της νυφωμανίας. 40 χρόνια η Αγία κάθε αμαρτία που έκαμε την έφερνε στο νου της και προσεύχε τον όχι μόνο για τον εαυτό της να συγχωρεθεί και για όλους εκείνους τους νέους άντρες και γέρους που πήγαν μαζί. Έναν ένα. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αρχίσει να μετανιώνει, καθαρίζει πρώτα ο νους, που είπαμε, η προσοχή δηλαδή, το σημαίνει νους.
που προσανατολίζω τη συνείδησή μου. Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Και όταν αρχίσει ο νους να καθαρίζει, αρχίζει το Πνεύμα το Άγιον να φωτίζει τη μνήμη μας. Μα άκου τώρα. Ιδιαίτερα η αγρυπνία και η νηστεία και η προσευχή είναι οι τρεις θαυματουργικές πιάσεις του νου. Και η μνήμη αρχίζει πλέον να θυμάται πράγματα που τα ξέχασε. Φροντίζει ο Σατανάς ακόμα και να ξεχάσουμε. Γι' αυτό να ακούς πολλούς, έλα πάνε να ξομολογηθώ, αλλά δεν έχω τίποτε. Ενώ αν ήταν πραγματικά προσευχόμενοι, θα τους έδειχνε το Άγιο Πνεύμα. Ούτε εμείς σκοτώσαμε κανένα, δόξα τω Θεώ. Ούτε προνεύσαμε, ούτε μοιχεύσαμε. Όμως βρίσκουμε αμαρτίες μέσα μας. Και πηγαίνουμε και εξομολογούμαστε. Και επισκόποι, και παπάδες, και διακόνοι, και μοναχοί, και ψαρτάδες. Και εσείς πρέπει να το κάνετε. Αν θέλετε η μνήμη σας να ανοίξει, όπως μπαίνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, λες, α, εδώ μέσα δεν έχει τίποτα. Ξαφνικά βρίσκεσαι ένα διακόπτη, τον ανοίγεις το διακόπτη, φωτίζεται το δωμάτιο και αρχίζεις και βλέπεις γεμάτον καρφιά. Και λες, Παναγία, αν προχωρούσα θα μπαίναν τα χαρκαφιά πάνω μου. Και βελόνες. Έτσι λειτουργά το φως του Αγίου Πνεύματος. Μας δείχνει τα κρυμμένα μας καρφιά, τις κρυμμένες βελόνες που έχουμε μέσα μας. Αυτή ήταν η δουλειά της Αγίας Μαρίας, της Αιγυπτίας και όλων των Αγίων. Γιατί νομίζετε ο Αϊσάβας που ήταν παρθένος, που 12 χρονών αφιερώθηκε στην προσευχή. Νομίζετε δεν είχε αμαρτίες. Μπορεί να μην έκαμε μεγάλες, είχαν επιθυμίες. Ο Χριστός τι είπε, και μόνο λέει να επιθυμήσεις. Έπεσες. Εκ του οράν, λέει η Αγία Συγκλητική, τίχτεται το οράν, το εράν. Εκ του οράν τίχτεται το εράν. Από την όραση γεννιέται η επιθυμία. Γι' αυτόν και οι πατέρες λένε, θέλεις να κάνεις πρόοδο πνευματική, δώσε πιο πολύ σημασία στην προσοχή όταν είσαι νέος. Και λιγότερη προσευχή. Προσοχή των αισθήσεων. Της όρασής σου, της ακοής σου, τι λες, τι τρώεις, τι ακούεις. Και ό,τι μετά θα κάνουμε, έχουμε έναν άνθρωπο να τον ρωτούμε, με υπακοή. Χωρίς υπακοή, ό,τι και να κάνουμε είναι δαιμονικό. Δεν το ευλογεί ο Θεός. Να έχουμε έναν άνθρωπο με λίγη εμπειρία, πνευματικό, να τον ρωτούμε. Να κάνω τόση νηστεία, να κάνω τόση προσευχή, να κάνω τόση αγρυπνία, να κάνω τόση φιλανθρωπία. Κάποτε τους πιάνει μερικούς να πάω να δώσω τα χρήματά μου στο τάδε ίδρυμα. Πρέπει να ρώτησες τα παιδιά σου. Ρώτησες την γυναίκα σου. Να αναστατώσεις όλη την οικογένεια για να κάνεις εσύ τον ελεήμονα. Γι' αυτό χρειάζεται να ρωτούμε στην πνευματική ζωή. Βλέπετε η Αγία Μαρία Αιγυπτία, Αγία έφτασε να περνά πάνω από τον Ιορδάνη χωρίς να βρέχεται, να πετά. Όμως έπρεπε να συναντήσει έναν ζωσιμά. Έπρεπε να κοινωνήσει, το κυριότερο. Έτσι. Έπρεπε να διηγηθεί τη ζωή της, να ξομολογηθεί σε ένα ζωσιμά. Και ο Άγιος του 20ου αιώνα, ο Σάββας, ο Καλύμνιος, δεν είναι Καλύμνιος, από τα μέρη της Ανατολικής Θράκης είναι, από εκεί που κατάγεται και ο Άγιος Νεκτάριος, αλλά κατέληξε στην Καλύμνο, του 20ου αιώνα. Και αυτός πάντοτε είχε έναν άνθρωπο να τον ρωτά,
μέχρι που τον αξίωσε πραγματικά ο Θεός, όπως το είπες Νεοκλήβο, τον αξίωσε ο Θεός, ποιον να βρει πνευματικόν του γέροντα στα ύστερά του. Τον Άγιο Νεκτάριο, τι μεγάλο δώρο. Μα για να βρεις έτσι Άγιο γέροντα, πρέπει να έχεις μεγάλον πόθο. Μεγάλον πόθο. Δόησι Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Παρακολουθά την καρδιά του καθενός μας ο Θεός. Και ανάλογα με το πόσος είναι ο πόθος μας, η επιθυμία μας η καλή δίδει και ευκαιρίες. Στέλνει και ανθρώπους στη ζωή μου. Με παίρνουν μερικοί μου λένε, Άγιε Μόρφου, να μου πεις ένα διορατικό να πάω να μου πει κάτι και εμένα. Μα να κάνουμε τους διορατικούς μέντιου και μάγους. Του λέω, αδερφέ μου, αν έχεις πόθο, αν έχεις πόνο, δεν είναι να γέρνοντας τον Μόρφου. Θα φροντίσει ο άγγελος σου. Έτσι. Αυτά είχα να πω στην αγάπη σας σήμερα. Χαίρομαι που στο λόγο σου αγαπητέ μου Νεοκλή των εισαγωγικών επεσήμανες αυτά που είχα κατά νου να πω. Ιδιαιτέρως για τους δύο Αγίους. Είναι και οι δύο πολύ πολύ αγαπητοί μου. Οφείλω να πω η Αγία Μαρία λίγο παραπάνω. Ψάχνω να βρω μια αναφορμή να της κάνω ένα μικρό εξοπλίσιο. Εν έχουμε. Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Τώρα που να φεύγετε, αφού σας δώσω αντίδωρο και μια εικόνα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, να προσκυνήσετε εκεί στο προσκυνητάρι την εικόνα της, που είναι όρθια. Ξέρετε ποιοι μου την έκαναν τώρα. Μερικοί που έχουν έναν παραπλήσιο πάθος, όπως της Αγίας Μαρίας. Μερικοί ομοφιλόφιλοι. Θυμάστε πριν μερικά χρόνια που μου επιτέθηκαν όλοι και τα κόμματα και αριστερά και δεξιά. Και οι δημοσιογράφοι και οι ΛΟΑΤΗ, γιατί είπα ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία. Και είπα και μερικά άλλα που μας έλεγε ο Άγιος Προφήτης. Επέσαν όλα πάνω μου. Να μην λέει ο Μόρφου αυτά ήταν μπούπα και μετά ξέρει ένα άρρωστο. Λοιπόν, διότι τώρα το περηφανεύονται. Εμείς τους υπενθυμίσαμε ότι είναι αρρώστια. Και αφού είναι αρρώστια της ψυχής, θεραπεύεται. Διά της μετανοίας. Πώς η Αγία Μαρία δηλαδή. Μου έγραψε ένας ειλικρινής ομοφιλόφιλος. Μου έγραψε, δηλαδή Άγιε Μόρφου μας συστήνεται να σταματήσουμε αυτήν την απόλαυση και να γίνουμε ασκητές. Εγώ καημένος ή ευτυχώς δεν ξέρω να γράφω. Πάνω στα ηλεκτρονικά. Ήταν διάκος μου τούτος ο μέγας οικονόμος. Του λέω γράψε αυτού του ανθρώπου, αν δεν μπορείς να γίνεις ασκητής σαν την Μαρία την Αιγυπτία, τουλάχιστον λέει για έναν ημαυτό και έναν κύριε Λέησο. Και με περηφανεύεσαι. Και ο Θεός θα σου στείλει ευκαιρίες μετανοίας. Μερικοί από αυτούς, αντί να μας κατηγορούν και να δικαιολογούν την αμαρτία τους, ήρθαν στην Ευρύχο. Και άντρες και γυναίκες. Άρχισαν να μετανιώνουν, να εξομολογούνται, εκεί βρήκαμε τα δύσκολα. Διότι όπως ξέρετε η αμαρτία, η κάθε αμαρτία, ιδιαίτερως στις αρχικές, είναι φιλεπίστροφες. Τους αρέσουν να επιστρέφουν. Εκεί που λες, α, ενίκησα την τάδε αμαρτία, ξαφνικά του, με μια κατάκριση, με μια ματιά, ξαναπέφτεις. Τα δύσκολα τα για μένα. Πώς θεραπεύεις έναν καρκινοπαθή. Δεν είναι το ίδιο με ένα γρυκωμένο. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και τους είπα, ακούτε αδερφοί μου, εμένα η δυνάμεις μου σε εδώ είναι. Το μόνο που μπορώ να σας δώσω είναι ένα θεραπευμένο από αυτήν την αμαρτία. Ποιος είναι που είναι, η Οσία Μαρία Αιγυπτία. Όπως σας έρχεται η επιθυμία, πρώτα θα παρακαλείτε την αϊπάρθενο.
την Παναγία. Παναγία μου βοήθαμε να νικήσω αυτήν την επιθυμία. Και ύστερα τους λέω, Οσία Μαρία Αιγυπτία, καθάρισέ με, όπως εκαθαρίστηκες εσύ, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με τη απλότητα τους λέω και με πόνο, να μιλάτε πρώτα στην Παναγία, μετά στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Μερικοί επήραμε στα σοβαρά, με πήραν όλοι. Όσοι μας επήραν στα σοβαρά και έκαναν πρακτική, το πράκτης που λέτε εσείς οι νεότεροι, ήταν μεγάλη ωφέλεια. Μερικοί σταμάτησαν τελείως την αμαρτία. Άλλοι την επιδιόρισαν. Ο Θεός δέχεται τον έσχατον, καθάβερ και τον πρώτο. Ανάλογα, με την δύναμη του καθενός. Προσπάθεια βλέπει ο Θεός. Αυτοί που έκαναν τον αγώνα της μετανοίας και τον κάμουν, δεν τελειώσαν, τον κάμουν. Διότι είπαμε, η προσοχή εμπάνω από την προσευχή. Έκαναν μου δώρον την εικόνα. Και όποτε γιορτάσουμε έτσι Κυριακή, όπου είναι να πάω, θυμούνται οι καλοί μου διάκονοι και μου εθύμισαν, τούτοι μου εθύμισαν, που να πάμε τον πολύ στυπό εν της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, εν να πάρουμε την εικόνα της, βέβαια την λέω, ο πολυστήρος έχει αμαρτωλούς, δεν μόνον η Ευρύχου, έτσι. Έτσι έφερα να προσκυνήσετε και να μνημονεύσετε και ονόματα ανθρώπων. Αυτά τα πάθη είναι κυρίαρχα στην εποχή μας. Και μέσα στους ελεύθερους και μέσα στους παντρεμένους. Και ο νοόν νοήτου. Είναι μία από τις τρεις αιτίες, μας έλεγε ο γέρο Εφραίμ της Αριζόνας και η Αγία Γαλακτία, και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ενεφία, που θα γίνει αυτός ο μέγας παγκόσμιος πόλεμος, που ξεκίνησε από τη Συρία, να ανέβει και στην Ουκρανία και τώρα θα κατεβεί πάλι στη Μεσοποταμία και όταν μπουν οι Κινέζοι μέσα, θα γίνει και παγκόσμιος. Έτσι θα γίνει. Αυτό δεν είναι τιμωρία, είναι κάθαρση, είναι εκχείρηση. Δει ταύτα πάντα και μέσα. Όποιος μείνει, ό,τι μείνει. Οι υπόλοιποι, στον ουρανό, στην αιώνια ζωή που είπαμε στην αρχή του κηρύγματος. Εξάλλου, αργά ή γρήγορα, όλοι εκεί θα πάμε. Ο στόχος είναι για όλους. Άλλοι νωρίς, άλλοι κάπως καθυστερημένα. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να πούμε «Αναστάσ' ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδω και νυνήν την αιώνιο ζωή και μεγαέλεος». Καλόν Πάσχα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.